Η δυνατή βροχή δεν φάνηκε ικανή να ανατρέψει την αναβίωση του εθήμου το μυρολόι της Παναγίας στην κοπάνη του Δήμου Δοδόνης. Δεκαδές άνδρες και γυναίκες, άλλοι μεγαλύτερης και άλλοι μικρότερης ηλικίας, συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί και από σπίτι σε σπίτι, φορώντας τις παραδοσιακές στολές τους, έδωσαν ζωή στο μυρολόι της μητέρας του Θεανθρώπου στην πιο πένθυμη μέρα του χρόνου. Τα τρία γκρουπ των κατοίκων της κοπάνης συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία του χωριού και αμέσως μετά το τέλος της λειτουργίας έψαλαν το μυρολόι. Λόγι της Παναγίας. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι πλήγονται και τα βουνά λυπιούνται. Σήμερα πάραν τη βουλή, πληρανόμοι Εβραίοι. Πρόκειται για ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη του χρόνου και αναβιώνει εδώ και περίπου 20 χρόνια από τη φιλοπρόοδο κίνηση Κοπάνης, κερδίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, οι οποίοι συμμετέχουν θέλοντας να διαδώσουν το θρήνο της Παναγίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίστηκε, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των νέων και των μεγαλύτερων για τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Αυτό το έθιμα είναι το μυρολόι της Παναγίας. Είναι ένας θρήνος της Παναγίας, το οποίο εξιστορεί την ιστορία για το μαρτύριο που πέρασε ο γιος της μέχρι να πάει στο Σταυρό.
χάνεται στα βάθη του χρόνου. Κανείς δεν γνωρίζει πότε ξεκίνησε και από τους παλαιότερους ακόμα το θυμούνται ακριβώς έτσι όλοι. Αναβιώνεται εδώ και 21 χρόνια από τη φιλοπρόοδο κίνηση Κοπάνης. Και βλέπουμε με πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τους νέους της περιοχής. Ναι, με μεγάλη χαρά βλέπουμε παιδιά, βλέπουμε νέους, έφηβους, μεγάλους σε ηλικία. Είναι ένα έθιμο το οποίο συγκινεί και όλο τον πληθυσμό του χωριού μας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Είναι το παρήγορο η μεγάλη συμμετοχή, κυρίως των νέων ανθρώπων. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη χριστιανοσύνη, μια ημέρα λύπης, περισυλλογής, πένθους για την Ορθοδοξία μας. Συμμετέχει με το δικό της τρόπο, όπως διαπιστώστε, και η φύση σήμερα. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, παρόλα αυτά συμμετέχουν κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Νιώθω ιδιαίτερη και ξεχωριστή χαρά, γιατί ξεκινήσαμε το 2006 μια ολιγομελή ομάδα 6 ατόμων την αναβίωση του Εθίμου με μοναδικό σκοπό και στόχο την αναβίωση, αλλά κυρίως να φέρουμε τους νέους κοντά στην παράδοση. Πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι το παρήγορο και το αισιόδοξο της σημερινής μέρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που καλύπτετε όλα αυτά τα χρόνια το συγκεκριμένο έθιμο. Βρίσκεστε δίπλα στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις κοινότητες που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας, σε όλο τον κόσμο, υγεία, με το καλό να έρθει η Ανάσταση και καλή επιστροφή στις ρίζες τους οι απόδημοι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες πράγματι. Γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια σε πολλά χωριά του τόπου μας να αναβιώσουν τα τοπικά έθιμα. Δίνουν ζωή στο χωριό, επανέρχονται οι άνθρωποι για τις διακοπές του Πάσχα. Υπάρχει πράγματι μια ανάστροφη κίνηση προς τα χωριά αυτές τις μέρες, όχι μόνο από το τουρισμό αλλά και από τους ντόπιους. Νομίζω ότι είναι μέρες χαράς, μέρες δημιουργίας, θα έλεγα και ηρεμίας και γαλήνης. Οπότε ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, με κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. Καλή Πασχαλιά σε όλους. Η μέρα θλίψης και κατάνοιξης, βαθιάς κατάνοιξης πάντα η Μεγάλη Παρασκευή, και βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Κοπάνη, όπου έκαναν οι αγαπημένοι φίλοι το παραδοσιακό έθιμο, το μυρολόγιο της Παναγίας. Όντως είναι μέρες που τα χωριά μας παίρνουν ζωή, ο κόσμος έρχεται από όπου και αν ζει, από όπου και αν βρίσκεται, να ζήσει πραγματικά τα έθιμα, να τα βιώσει στον τόπο του, όπως έχουμε μάθει, όπως η ελληνική ύπαιθρος το κάνει τόσα χρόνια. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, με υγεία, αισιοδοξία και προκοπή σε κάθε σπίτι.